Μετά τον αντικαπνιαστικό νόμο, ο κορονοϊός έδωσε ένα ακόμη χτύπημα στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης, όπως σχολιάζουν επαγγελματίες οι οποίοι αντικρίζουν μειωμένη κίνηση σε καφετέρειες, εστιατόρια και μπαρ. Σαφώς και έχει επηρεαστεί, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος επικρατεί μια έτσι ανησυχία, διότι νομίζουν ότι θα εξαπλωθεί και στο νησί μας. Αυτό είναι κάτι που εννοείται τους περιορίζει και θέλει να κάθονται στα σπίτια τους και κατ' επέκταση μετά δεν επισκέπτονται για τα μαγαζιά μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει πανικός, πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία, διότι περιμένουμε τουρισμό, περιμένουμε ανθρώπους να έρθουν στην πόλη μας και εμείς πρέπει να δείξουμε όλοι ότι δεν μας επηρεάζει το γεγονός και ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίστηκαν και όλες τις αρρώστιες μέχρι σήμερα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο, θα έλεγα. Είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε το αντικαπνιστικό, είχαμε πολλές περιπτώσεις που βάλουν το κλάδο μας. Ήρθε αυτό ο κορονοϊός τώρα και νομίζω ότι τα έχει ισοπεδώσει όλα. Πόσο μειών είναι τώρα πλέον σε σχέση με πέρσι τα καταστήματα? Τουλάχιστον 30%. Και στο Ηράκλειο, πολίτες έχουν περιορίσει τις εξόδους σε κλειστούς χώρους λόγω της γενικότερης ανησυχίας που επικρατεί λόγω κορονοϊού, ενώ παράλληλα αποφεύγουν τις πολλές χειραψίες. Σίγουρα έχει επηρεαστεί η αγορά, αλλά εντάξει, όπως βλέπετε και εσείς τώρα που κάνετε τη βόλτα σας σήμερα, ο κόσμος κυκλοφορεί. Χειραψίες, ναι, θα δώσω. Μπορεί, ας πούμε, μετά να χρησιμοποιήσω αντισηπτικό πριν φάω ή πριν ακουμπήσω το πρόσωπό μου. Αυτό θα το κάνω σίγουρα. Και γενικά ήμουν και προσεκτική και πριν από την έξαρση του κορονοϊού. Αλλά εντάξει, τώρα φιλιά, εντάξει. Εξαρτάται. Υπάρχει και μια πτώση στην αγορά λόγω κορονοϊού? Πάρα πολύ. Εσείς έχετε επηρεαστεί από αυτό? Όχι ιδιαίτερα. Εξάλλου γι' αυτό και ταξιδέψαμε από Κάλυμνο για να έρθουμε να δούμε το κορίτσι εδώ στην Κρήτη. Δεν έχουμε πρόβλημα καθόλου. Οι χειραψίες έχουν περιοριστεί? Έχουν περιοριστεί. Χειροφιλήματα δεν κάνουμε, χειραψίες δεν δίνουμε. Με αγκώνα μόνο? Ούτε με αγκώνα, με τα μάτια. Εγώ, ας πούμε, δεν κάθομαι μέσα. Πομπαράκια? Πήγαμε και χθες, οπότε εντάξει. Χειροψία και πάντοτε όχι πάρα πολύ στενές επαφές. Αυτό έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σας, την έξοδό σας πήγε για καφέ ή οτιδήποτε άλλο? Όχι. Προσέχουμε, τώρα βγήκαμε έξω. Προσέχουμε πάρα πολύ. Ψυχραιμία συνιστούν επαγγελματίες, οι οποίοι καλούν τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες προσωπικής υγιεινής. Ότι δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε και ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει. Και επίσης αυτό που βλέπω που γίνεται άρδιν είναι ότι οι εκδηλώσεις μας ακυρώνονται μία πίσω από την άλλη. Αντιθέτως, ο τρόπος ζωής, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα λόγω κορονοϊού, όπως διαπιστώνουν επαγγελματίες. Νεολαία βγαίνει πιο πολύ. Οι μεγάλες ηλικίες έχουν σταματήσει πλέον να βγαίνουν να διασκεδάζουν. Προτιμούν να κάθονται σπίτι ή να σε μια τυπική διασκέδαση σε οικογενειακές συναντήσεις σε άλλα σπίτια. Συνιστούμε λοιπόν ψυχραιμία. Νομίζω ότι με σωστή πρόληψη δεν θα έχουμε θέματα.